για να τα πούμε όλα αυτά και να τα σχολιάσουμε. Ανδρέα καλησπέρα. Καλησπέρα Χριστίνα, κύριε και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. Ε, βεβαίως ε, το δυστύχημα των ε, τεμπών είναι, ε, δημιουργεί αναταράξεις στην πολιτική ζωή. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά βέβαια μετά από μια τέτοια ανίποτη τραγωδία. Και να πούμε Χριστίνα... Ότι πραγματικά θα, 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 η, η δημοσκόπηση που έγινε αποτυπώνει την στιγμή και δεν νομίζω ότι αποτυπώνει το τι θα γίνει μετά από λίγο καιρό, όπω ε, όταν γίνουν οι εκλογές. Τώρα, σήμερα, άμα είχαν γίνει εκλογές βλέπουμε ότι πάλι θα ήταν η πρώτη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα είχε χάσει κάποιε από τις... Ε, ε, το προσδιορίσουν στα 2 με 3%. Ε, Αντρέα, αυτό που χάνει η Νέα Δημοκρατία, αλλά τουλάχιστον εγώ, αυτέ τι δημοσκοπήσεις που είδα, ε, φαίνεται ότι δεν τα παίρνει αυτά τα ποσοστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κερδίσει από αυτό το γεγονό, δηλαδή την φθορά την κυβερνητική που υπάρχει. Δεν θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να το κερδίζει. Αυτοί που κερδίζουν είναι η ψήφο που λέμε διαμαρτυρία. Δηλαδή, λέμε. Πω, πω, αρκετά με αυτού λέει ο κόσμο: Θα πάω να ψηφίσω τον Κασιδιάρη, θα πάω να ψηφίσω τη, το Φαήλο. Και το μεταξύ θα το πάω να λες ψηφίσω τον λε αυτό, Αντρέα, για τον Κασιδιάρη παίζει, αφού υποτίθεται ότι δεν θα κατέβει λόγω του ότι μπλοκάρει. Τι μισό, γίνεται, μισό, ναι, μισό, ναι μισό Για πε τα μα λίγο. Μας, λίγο. Δεν θα, θα, θα πάει, καλά. Θα πάει ο, το κόμμα, ποιο θα είναι αυτό οι Έλληνε, για την πατρίδα, όπω λέγεται το όνομα του Κασιδιάρη. Θα πάει στον Άριο Πάγο να καταθέσει. Δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε ότι ο Άριο Πάγο θα απορρίψει. Μπορεί να είναι έτσι ο φάκελο που θα δώσει τη υποψηφιότητα του κόμματο κτλ. Που πραγματικά θα έχει όλα τα προβλεπόμενα. Δεν θα είναι ο κασιδιά, θα είναι ακόμα και αυτό που προβλέπει για τον Αχυράθρο που μπορεί κάπω να το έχουν βρει και να κατέβει το κόμμα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν Ωραία. Άρα, να ακόμη το... δεν έχει λήξει αυτή η ιστορία. Μπορεί και να κατέβει κανονικά. Ουσιαστικά ναι. δεν έχει λήξει. Ωραία. Θα, το θα το δούμε αυτό. Δούμε, Αλλά η ψήφο διαμαρτυρία υπάρχει. Πάντω είναι πολλοί αναλυτέ που λένε ότι θα πάει σε μικρά κόμματα πολύ κυρίως μεγάλο αξι, ποσοστό στη θέση του. στην ακροδεξιά παρά στα κόμματα. Ο, ο, ε, δεν ο, ξέρω. Το Μέρα το... 25 που ήταν δημοσκοπικά έμπαινε, το δεν μέρα... έμπαινε στη Βουλή. Δεν ξέρουμε. Το Μέρα 25 προσπαθεί να κάνει ένα άνοιγμα προ τα αριστερά, ακόμα και προ το κομμουνιστικό κόμμα, αλλά. Να το πω έτσι: Τρώει ξύλο από εκεί. Γιατί δεν το θέλει ούτε το Κουκουέ, και μάλιστα ε, υπάρχει μεγάλη επίδεση κατά του ΜΕΡΑ25 από την άκρα αριστερά. Μεταξύ τους δηλαδή δεν μπορούν να συνεννοηθούν όπως είδαμε ότι συνεννοήθηκε. Α πούμε, ο Βαρουφάκης με το με τη Λαέ και το Στρατούλη με το Κουκουέ. Και τους άλλους, κάποιους ακρα άλλους άκρα-άκρα αριστερού δεν μπορεί να συνεννοηθεί και δεν μπορεί προ τα εκεί το, να τώρα ελπίζει. Τώρα πήρε το μάτι μου, αλλά δεν το ξέρω καλά. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, για το ότι υπήρξε και μια επίθεση, επίθεση, εισαγωγικά επίθεση, μια ε, έτσι ε, καταγγελία, να το πω απέναντι στην, στον ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ο κύριο Αραχοβίτη, πάλι δεν είμαι βέβαιη, ε, που μίλησε για, το. ρωτήθηκε δηλαδή και απάντησε ότι αν ε, ε, η ελληνική λύση είναι προδευτική δύναμη, αν είναι, ένα, τε, ε, αν, αν είναι τέτοιο. Τέτοιο κόμμα, τότε ναι, θα μπορούσαμε ίσω σε μια τέτοια περίπτωση να συνεργαστούμε. Μα θυμίζει το ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων, λίγο αυτό ο συνδυασμό μα κάνει. Ο Καταβίη Μαραχοβίτη ήταν πρώην ε... Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη. Καλά, το θυμάμαι ή... το όνομα. Αυτό είναι. Βουλευτή, πριν σου Αλλά δεν έχει σημασία τώρα ποιο το έχει πει, ποιος θα το πει. Η ουσία μετράει. Η, 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 η ουσία είναι ότι ο Τσίπρα και όλοι οι ΣΥΡΙΖΑΙ, προκειμένου να κυβερνήσουν, δεν έχουν κανέναν ενδιασμό ηθικό να συνεργαστούν με την, ε, υποτίθεται ότι πολεμούν την άκρα δεξιά, τον φασισμό και όλα αυτά, να συνεργαστούν με ένα ακροδεξιό κόμμα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Πάνος ο Καμένος δεν ήταν ο Να θυμίσω εδώ για όσους δεν το γνωρίζουν, γιατί δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό, ότι σε ανίποπτο χρόνο το 1999 νομίζω, Είχε δημοσιευθεί συνέντευξη ε, ενό έγκλειστου στι φυλακέ Κορυδαλού του Γιάννη του Λιμπέρι που έλεγε τι, ότι έβλεπα λέει σε τακτά χρονικά διαστήματα τότε στι φυλακέ Κορυδαλού τον πάνω τον καμένο να έρχεται και να επισκέπτεται τον έγκλειστο τότε Γεώργιο Παπαδόπουλο, τον mm -hmm. αρχηγό της τη Χούντα. Ε, δηλαδή, μιλάμε για έναν άνθρωπο τον πάνω καμένο που πήγαινε και επισκεπτόταν στη φυλακή τον Παπαδόπουλο και με αυτόν τον άνθρωπο συγκυβέρνησε ο Αλέξη Τσίπρα και όχι μια απλή αριστερά, η ριζοσπαστική αριστερά. Ναι. Δεν έχω κανένα ενδιασμό. Σου λέει με του ακροδεξιού, με του ακροδεξιού, προκειμένου να κυβερνήσουμε. Mm -hmm. ε, θυμίζω στο παρελθόν ακόμα και το Κουκουέ, επί Φλωράκη, είχε συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θα δεν μα ξενίζουν ότι αν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα. Ενίζουν, ε, ναι, απλώς απλώ τα καταθέτουμε και τα παρατηρούμε, να το πω έτσι. Υπάρχουν αναλογίε πολλέ. Πάθαμε ομαδική αμνησία πριν λίγο γε, καιρό καιρό με τον Καμένο. Η είναι ή πρέπει να είναι στόχο για ένα κόμμα, οπότε τότε βάζει πολύ νερό στο κρασί ναι. του. Άλλο τι λέει θεώρηση. προεκλογικά και άλλο τι θα κάνει μετά τι εκλογέ. Είναι δύο εντελώ διαφορετικά Όπως πράγματα. Όπως Επίση, θέλω να πω ότι ενώ υπάρχει κριτική για αυτού που επιλέγουν την να κυβερνήσουν έστω και με βοήθεια κομμάτων που είναι πολύ μακριά ιδεολογικά από τα ίδια, ε, δέχεται κριτική και το ΚΚΕ πολλά χρόνια για το ότι δεν συμμετέχει σε καμία συνεργασία, γιατί από την άλλη δεν βάζει σε τίποτα νερό στο κρασί ε. του. Υπάρχει και το αντίστροφο ε. δηλαδή. Συμμετείχε όπως το 89 και συγκυβέρνησε ναι. και με τη Νέα Δημοκρατία στη μία κυβέρνηση και, στη, και με το ΠΑΣΟΚ και το, τη Νέα Δημοκρατία στην άλλη κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν κυβέρνηση είναι και, και απόψεις του... του κόσμου δίστανται ε, στο τι ε, πρέπει να ναι. γίνει ή δεν και πρέπει να, απλώς, να γίνει. Απλώς για να το κλείσω αυτό, θυμίζω ήταν η μία κυβέρνηση... Πασόκ Νέα Δημοκρατία, ε, Δημοκρατία Κουκούε με τον ε, Τζανί Τζανετάκη και μία με τον Ξενοφόντα Ζολότα που ήταν και το Πασόκ μέσα. Mm -hmm. ε, αυτό που πρέπει. Ε, και το, η Νέα Δημοκρατία φυσικά θέλει να κυβερνήσει, γι' αυτό παλιότερα είχε κάνει και το με, συγκυβέρνηση με το Πασόκ του Βαγγίλη του Βενιζέλου και πολύ πιθανό να ξαναδούμε ένα τέτοιο με Τώρα, μια τέτοια διακυβέρνηση. Ανδρέα, Δεν είναι κάτι παράξενο. Θέλω να πούμε, εσύ έχει ναι. κάτι άλλο να πει, αλλά και εγώ θέλω Παρακαλώ. να πούμε οπωσδήποτε για, για την περίπτωση Ρουσόπουλου Καραμαλί, ε, που το θεωρώ σοβαρό. Έτσι, σοβαρό. Έτσι, σε σχέση με αυτό. Είναι ένα άνθρωπο που έχει καεί από αυτά. Τον είχαν κατηγορήσει άδικα, αθώθηκε τότε με τι υποθέσει του βατοπεδίου κτλ. Είχε αθωθεί ο άνθρωπο, αλλά όταν, μέχρι να ησυχάσει το κλίμα και να, υπάρξουν να υπάρξουν αποφάσει δικαστικέ κτλ., δεν είχε κατέβει υποψήφιο με Νέα Δημοκρατία. Και αυτό είπε ο Ροσόπουλο. Δηλαδή, γιατί ο Ροσόπουλο θα πρέπει να εκφράζει τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή με αυτά που λέει, Δεν έχει ο Ροσόπουλο δικιά του άποψη, δεν έχει δικιά του γνώμη, δεν είναι αυτόν τον αρχιππολίτη. Δεν από πλευρά Καραμαλή. Επειδή του... κάποτε υπήρχε κυβερνητικό εκπρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού Καραμαλή, Καραμαλή εννοώ, αυτό που εκφρα... ε, υπόθηκε είναι ότι εκφράζει τον εαυτό του. Φυσικά. Όντως, τον εαυτό αυτό το εκφράζει ο Ροσόπουλο. Ποιον άλλο να εκφράσει. Δεν έχει καμία θεσμική θέση ούτε συμβούλου του Καραμαλή, ούτε τίποτα. Όχι τον εαυτό του εκφράζει. Αλλά όταν, γιατί εγώ βλέπω δημοσιογράφου συναδέλφου και πολύ σωστά και εγώ το ίδιο θα ρωτούσα, να ρωτάνε υπουργού τη σημερινή κυβέρνηση, ε, νομίζω τον κύριο Πλεύρη ρώτησαν σήμερα, ε, εσεί αν ήσασταν τι θα κάνατε. Άλλο αυτό. Αν ήσασταν στη θέση του Καραμαλή. Άλλο αυτό. Ε, τον εαυτό του. Αν έλεγε ότι εγώ θα παρετούμουν, παραδείγματο χάρη, δεν θα κατέβαινα, θα ήταν για τον εαυτό του θα μιλούσε. Ο αυτό καραμαλής... δεν σημαίνει όμω ότι δεν αποτελεί αιχμή για το τι κάνει και ο Κώστα Καραμαλή του Αχηλέα. Του Ρουσόπουλου είναι, είναι, σαφέστατη αιχμή κατά του. Που γι αυτό αυτό το λέω. Δάκι, γι αυτό, αλλά μην ξεχνάμε Χριστίνα ότι ο καραμαλής ο πρώην πρωθυπουργό, όταν ήταν να μιλήσει μιλούσε ο ίδιο. ποτέ του δεν εκφράστηκε από κύκλους Γι' αυτά πάντοτε έβγαινε μετά και έλεγε ότι οι κύκλοι, δηλαδή υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που του Βαγγέλη του Αντώναρου, ο οποίο ενδέχεται από ό,τι μαθαίνω να κατέβει και με τα το... με το του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Νομίζω έκλεισε. Ε, φανταστείτε λοιπόν κάνα. τώρα. Τόσα χρόνια που λέγαμε ο Αντώναρο. Ναι, είναι, πολύ είναι δυνατόν να εκφράζει ο Αντώναρο τον Κώστα Καραμάλι. Ποτέ δεν εξέφραζε ο Αντώναρο τον Κώστα Καραμάλι, Ο Αντώναρο εξέφραζε τον εαυτό του και δεν νομίζω ότι εκφράζει κανέναν άλλον, γι' αυτό δεν πρόκειται να εκλεγεί καν βουλευτή. Και μια φορά που είχε εκλεγεί βουλευτή, ήταν στο ψηφοδέλτιο του Επικρατεία. Όταν βγήκε και ζήτησε στο Σταυρό, δεν μπόρεσε, δεν κατόρθωσε ποτέ να εκλεγεί να βουλευτή. πω βέβαια ότι όλα τα άτομα τα οποία ε, κάποια στιγμή κάηκαν, να το πω, αποτραβήχτηκαν, ο, ο κόσμο το, το τα έβαλε στην άκρη, τα πολιτικά πρόσωπα, ε, έχω τη γνώμη ότι για μένα είναι πολύ φεδρό να επανέρχονται. Δηλαδή, μπήκε. Αποστασιοποιήθηκε, μπήκε στη γωνία, μπήκε στον πάγκο, δεν ξέρω, μεγάλωσε στο μεταξύ. Δεν είσαι πια, δηλαδή δεν πηγαίνουμε πίσω, δεν με, μικραίνουμε, μεγαλώνουμε. Δεν με σου κάνει ένα λόγο να ξαναμπαίνει, να θε να βγει μπροστά. Μπορεί να έχει μια, άμα, άμα είσαι καλό ικανό, μπορεί να, να έχει μια συμβουλευτική. Και ο Τζουμάκα ε, ετοιμάζεται να ξανακατεύει. Τσουμα, τι λε τώρα, <χωρια> Ναι. Δεν, εδώ. Το ήξερα, δεν το ήξερα. Γιατί εδώ δεν θα κατέβει πάλι ο Γιάννη ο Μαγκριώτης θα κατέβει. Δεν θα κατέβει. Ναι, αλλά όχι, εδώ δεν είναι η ίδια περίπτωση. Γιατί ο Γιάννη Μαγκριώτης ήταν ενεργό, πολύ ενεργό όλο αυτό το διάστημα. Αρθρογραφεί σταθερά. Ε, έχει εκπομπή στο ραδιόφωνο και μιλά. Ήταν στην περιφέρεια με δική του κίνηση, η οποία. Ε, ένα ζωσε. κίνημα πολιτών δεν, δεν για την περιφερειακή. <χωρια> όχι, δεν εκλέφθηκε. <χωρια> αλλά δεν σταμάτησε ποτέ να ενεργεί. Να ενεργεί ε, ε, να δρά ένα... μπροστά. Ο, είτε είσαι ο Μαγκρίωτη, είτε ο Τζουμάκα, είτε είσαι ο Καστανίδη, είτε είσαι, είτε είσαι οποιοδήποτε άλλο δεινόσαυρο εδώ τη πολιτική, όταν έχει το μικρόβιο τη πολιτική, μέχρι τα πεθάνει θα ασχολείσαι με αυτό. Εγώ σου λέω το πώ ασχολείσαι. Άλλο να ασχολείσαι. Όχι, θα θε να είσαι υποψήφιο και να κάνεις. Άρα λές ότι και εμεί που έχουμε το μικρόβιο της δημοσιογραφίας και δεν θα φέλουμε. Όχι. Εδώ όχι. θα είμαι. Άλλο το μικρόβιο της πολιτικής και άλλο οποιοδήποτε άλλο μικρόβιο. Το μικρόβιο της πολιτικής φεύγει από τον άνθρωπο έξι μήνες μετά το θάνατό του. Αυτό είναι μετρημένο γιατί δεν μπορείτε ότι το Είναι μετρημένο. Ε, στοιχεία καταθέτει εδώ. Με ποια έρευνα. Με, δεν, τι... με την έρευνα είναι ότι δεν το έχω πει εγώ. Αυτό το έχει πει ένα πολύ πιο έμπειρο από μένα, ο Ελευθέρω Βενιζέλο. Mm -hmm. Έξι μήνε μετά. Μετά το θάνατο Μάλιστα, του Πολωνού. Φαίνεται ότι υπήρχαν μαθηματικά μοντέλα. Που, για να ε, το λέω, ο Ελευθέρω Βενιζέλο κάτι τότε. ξέρει. Ναι, ναι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το Χούι πρώτα φεύγει ο άνθρωπο και μετά το Χούι του. Έτσι για να πάμε και στην λαϊκή σοφία. Στο μεταξύ περιμένω να μου πείτε πότε θα συνδεθούμε. Ωραία, θα πάμε σε λίγο, ναι, φεύγουμε αντρέ για να υπάρχει συζήτηση για τι δημοτικέ εκλογέ ότι ενδέχεται να μετατεθούν και να πάνε τον Μάιο. Εγώ πιστεύω ότι δεν. Δε, δε Αντί Οκτώβριο, Ακτώ, να πάνε αντιο... τον... του χρόνου να... τον Μάιο. Ναι, ναι, ναι. Που, που. δεν νομίζω ότι θα γίνει, αλλά υπάρχει αυτή η συζήτηση γιατί, ε, γιατί α, ε, απαιτούνται κάποια πράγματα να γίνουν, να ανακαινηθούν συνδυασμοί και αυτά θα πρέπει να γίνουν το καλοκαίρι. Τώρα, εάν όπω όλα δείχνουν, μετατεθούν τόσο πολύ οι εθνικέ εκλογέ και γίνουν καλοκαίρι. Ότι δεν θα υπάρχει ο κατάλληλο χρόνο. Αλλά εγώ νομίζω ότι μπορεί να γίνουν, να συνδυαστούν όλα αυτά και να μην πάνε μαζί με τι ευρωεκλογέ το Μάιο. Άρα είναι όλα στον αέρα, βέβαια. Όλα είναι στον αέρα. Την ίδια στιγμή, επειδή μιλάμε για δημοτικέ εκλογέ, να πούμε ότι παρουσία στην υποψηφιότητά του και ο Δημήτρη Ωζυγκερίδη ο από το Δήμο Νεάπολη ε, Σικαιών. Έχουμε και μια φωτογραφία που βλέπουμε και τον Ψωμιάδη, ο οποίο μίλησε. Και να πούμε ότι. Ο Δημήτρη ο, ο πρώην νομίζω, ήταν πρώην οικονομικών του Σίμου ναι, συγκερήδη. Και στον Εύκα κάτι είναι ο κύριο Ήταν. ήταν όχι, στον ΕΦΚΑ νομίζω δεν είναι. Αλλά είναι, ήταν, είναι λογιστή και οικονομολόγο. Mm -hmm. ε, και ε, ήταν πρώην συνεργάτη του Δανίλη. Τώρα ανα, είχε, είχε ανεξαρτοποιηθεί πριν λίγου μήνε. Τώρα ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του. Με την δυναμική ενότητα πολιτών, όπω είναι η παράταξή του. Ο, ε, ο κ. Σουμιάδη πήγε εκεί και... να στηρίξει την υποψηφιότητα Α, αυτή και ήταν δεν μάλιστα... Δεν έχει ακόμα ανακοινώσει ο κ. για το αν θα πάει στο Δέλτα. Ακόμα δέλητα. όχι. Περιμένει να δει okay. αν θα του δώσει το χρήσμα Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. Και να πούμε ότι στην παρουσίαση τη Γκυρίδη ήταν Νέα δημοκρατία. Πολύ Νέα Δημοκρατία. Είχε πάρα πολύ Νέα Δημοκρατία από κάτω. Πολυτευτέ, ε, υποψηφίου. Είχε κομματικό πυρήνα τη Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίω να πούμε ότι μάθαμε, Χριστίνα, από τον Νότιο το Μηταράκη, τον Υπουργό Μεταναστευτική Πολιτική, ότι το Μετρό Θεσσαλονίκη λειτουργεί κανονικά και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Εγώ αύριο θα έρθω με το μετρό, γιατί έχει και Αυτό στάση πάλι... κάτω από το σπίτι μου. Ναι, ναι. Να δούμε το βίντεο με το Μηταράκη, όπου Αν λέει ότι... Το βίντεο, να το Ό, δούμε, ότι... Ναι. Ότι λειτουργεί κανονικά το Μετρό Θεσσαλονίκη. Επειδή mm είπατε -hmm. Because you mentioned before, at the beginning of the Public infrastructure, I need to note that the airline has been privatized and is working perfectly. The highways have been invested and we have state of the art highways. The subway in Athens has been upgraded. The new subway in Thessaloniki is up and running. The railway station, the railway system, apologies, is one area where we haven't done enough. Στο σιδηροδρομικό δεν κάνανε αρκετά. Αλλά κάνανε Κα... στο μετρό. Κάναν όμως, ε, δεν κάνανε αρκετά σημαίνει ότι ε, έχουμε κι άλλα να κάνουμε. Κάναμε πολλά. Αυτό σημαίνει δεν έκανα, αλλά ε, υπάρχουν κι άλλα. Στο μετρό όμω. Λίγη κυκλοφορεί, δεν κάνουν κάτω το μετρό. Στο μετρό όμω είμαστε εντάξει. Τώρα επειδή Όχο μάλλον μιλούσε σε ξένο δίκτυο, σου λέει Α το πω και θα περάσει τα ψηλά. <laughs> ναι, ναι, ναι. Έτσι κάνουν καμιά φορά και στη Βεργίνα όταν κάποιοι λένε Τώρα στη Βεργίνα θα το πούμε, δεν τρέχει τίποτα. Α, και μετά βλέπουν το... πρωτοσέλιδα, πρωτοσέλιδα παντού. Έτσι. Και... Ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε λοιπόν και να πάμε για να σε αφήσω ότι σε λίγο θα έχουμε και το Σάββατο Χαλιαμπάια όπου θα ανακοινώσει κάτι το οποίο έχει ήδη ανακοινωθεί όμω. Οπότε δεν μπορούμε να περιμένουμε νομίζω να το πούμε. Μπορούμε να το πούμε και τώρα ότι θα, πάει με τον, θα, θα είναι υποψήφιο δημοσιοποιητικό σύμβουλο αντί για υποψήφιο δήμαρχο με τον Γιώργο Ορφανό. Έχει, το έχει ανακοινώσει ο ίδιο από το πρωί. Παίζει σε όλα τα μέσα. Ωραία. Αντρέα, σε ευχαριστώ πολύ για το έγκυρο και εκτενέ ρεπορτάζ για όλα. Κυρίε